Κυρία Κούνεβα, ευχαριστούμε πολύ που μας φιλοξενείτε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην καρδιά της Ευρώπης, στις Βρυξέλλες. Είσαστε πλέον πολιτικός, είσαστε ευρωβουλευτής. Αφού ζήσατε, θα έλεγα, τον απόλυτο εφιάλτη, ξαφνικά βρίσκεστε στους 751 ευρωβουλευτές, οι οποίοι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της Ευρώπης. Πώς νιώθετε, τι άλλαξε στη ζωή σας? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι άλλαξε στη ζωή μου? Εγώ νιώθω ότι έχω έρθει στο χώρο που έπρεπε να βρίσκομαι. Γιατί αυτός ο χώρος δίνει δυνατότητα να αποφασίζω εγώ τι έγινε στη ζωή μου. Και μου δίνει δυνατότητα να δουλέψω, να προσπαθήσω. Βέβαια, δεν εξαρτάται μόνο από μένα τι θα ψηφιστεί, γιατί η ομάδα των αριστερών είναι 52 άτομα από τα 751 και είναι πολύ μικρή ομάδα. Αλλά τουλάχιστον όταν ξεκινήσει κάποιος να δίνει παραδείγματα και να καταφέρνουμε να ολοκληρώσουμε κάποια θέματα, πολύ πιθανόν να υπάρχει και μια άλλη εξέλιξη. Εγώ δεν είμαι ο πολιτικός. Εγώ είμαι συνδικαλίστρια. Απλά έχω δυνατότητα να δουλέψω σε ένα άλλο επίπεδο της κοινωνίας. Συνδικαλίστρια είμαι. Συνδικαλίστρια μάχημη, μάλιστα. Ναι. Έχω τις δυνάμεις, ναι. Είπατε είσαι στην ομάδα των αριστερών. Ναι. Τι είναι για σας αριστερά? Ζήσατε έναν εφιάλτη. Τι σας έκανε να γίνετε αριστεροί? Ήμουν αριστερή σαν σκέψη, σαν δραστηριότητα στη ζωή μου. Γιατί μέσα στην αριστερά είναι οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται και από το πιο φτωχό άνθρωπο και από τον άνθρωπο που έχει αρκετά προβλήματα στη ζωή του και με θέματα υγείας. Και γενικά σκεφτόμαι ότι αν προσπαθήσει η κοινωνία να καλυτερέψει τη ζωή των ανθρώπων που είναι στο χαμηλότερο επίπεδο της ζωής μας, θα μπορεί να αυξηθεί ο πολιτισμός στο τόπο μας. Γιατί αν δεν ζουν καλά οι φτωχοί και οι άρρωστοι, δεν μπορούμε να μιλάμε για πολιτισμό. Πολιτισμένος χώρος είναι αυτός που όλοι ζουν καλά. Σας είδαμε με τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών στο Στρασβούργο να διαδηλώνετε μαζί σας. Αυτή είναι η στάση ζωής που θα έχετε από εδώ και πέρα? Για μένα, εντάξει, δεν συγκινούμε πάρα πολύ. Εγώ χάρηκα πραγματικά. Είχα και εγώ κατάσταση συγγένεια, τώρα τιμήθηκα που τα λέτε και εσείς. Αλλά εμένα ήταν κάτι που το είχα σκεφτεί ακόμα από το 2004. Mm-hmm. Και έγινε πράξη τώρα, γιατί όταν ξεκίνησα να δουλεύω στο κλάδο αυτό του καθαρισμού, είδα τι ανάγκη έχει απορρίθμιση η νομοθεσία. Mm-hmm. Και όλο έλεγα ότι αυτό πρέπει να γίνει, αυτό πρέπει να γίνει. Αλλά ήξερα ότι μπορεί να γίνει μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί σε τοπικό επίπεδο. Αυτό σας οδήγησε δηλαδή στο να ασχοληθείτε με την πολιτική και να βάλετε, ναι, και υποψηφιότητα ως ευρωβουλευτής? Αυτό ήταν ένας από τους λόγους. Αυτό ήταν. Πράγματι. Κύριε Κούνεβα, περάσατε έναν τεράστιο εφιάλτη, αλλά ο λαός σας τίμησε. 175.000 ψήφοι είναι πολύ. Πώς νιώθετε, τι άλλαξε στη ζωή σας? Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους που έχουν σκεφτεί με τον τρόπο αυτό και έκαναν το κόπο να πάνε να ψηφίσουν. Χάρηκα πολύ, αλλά ένιωτα ότι έχουν καταλάβει ότι θέλω να κάνω κάτι και μου έδωσαν την ευκαιρία να προχωρήσω, να τα ολοκληρώσω αυτά που τα σκέφτομαι. Και βέβαια με βάλει να προσέχω ακόμα περισσότερο, γιατί τώρα δεν είναι σαν στο νοσοκομείο να παλέψω τη ζωή μου. Τώρα πάω να παλέψω μια κοινωνία και είμαι αρκετά προσεκτική. Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας? Είσαστε στην Ευρωβουλή, θα έλεγα, καινούργια, 2 μηνών. Ναι. Τι έχετε κάνει μέχρι τώρα και τι σκέφτεστε, τι προτάσεις θα διατυπώσετε? Δεν φαίνεται τα πάντα που κάνουμε. Mm-hmm. Και δεν χρειάζεται και να τα συζητάμε όλα που κάνουμε. Σωστά. Αλλά το σημαντικό νομίζω είναι αυτό, ότι αυτά το οποίο ήταν μια σωστή σκέψη να εξελιχθεί, να έρθουν εδώ καθαρίστριες, να τους γνωρίζουμε και με άλλους καθαρίστες από την Ευρώπη, να γίνεται μια ένωση στο μέλλον και να προχωρήσουμε ακόμα πέρα από αυτό. Γίνεται. Το οποίο σημαίνει ότι δουλεύουμε μεθοδικά και τακτικά και αυτό τα φέρει όφελος στο μέλλον. Νομίζω ο μέθοδος. Άρα σχεδιάζεται, δηλαδή είναι μια βεβαίως σημαντική πρωτοβουλία τη ενοποίηση του κλάδου, γιατί ο χώρος των καθαριστριών και των καθαριστών είναι, θα έλεγα, εντελώς
κενός, δεν υπάρχουν τίποτα ρυθμίσεις, δηλαδή είναι μαύρη εργασία συνήθως. Είναι μαύρη εργασία, δεν, ούτε δεν υπάρχει γνωστοποίηση της ειδικότητας σε πολλές χώρες στην Ευρώπη. Άρα λοιπόν έχετε... Έχουμε πολλή δουλειά. Έχουμε πολλή δουλειά. Άλλα θέματα που σκέφτεστε να προωθήσετε. Γενικά, έχω πάρα πολλές σκέψεις, πολλές δεν θα τα πω, γιατί δεν θέλω να δημιουργήσουν και εμπόδια κάποιοι από κάποιες πλευρές, αλλά τα έχει να κάνει με τα συνδικάτα, τα έχει να κάνει με την εργασία, με την νομοθεσία της εργασίας, τα έχει να κάνει με επιδόματα, τα έχει να κάνει με συντάξεις, τα έχει να κάνει με μητρότητα, βλέπετε... με διάφορα ευαίσθητα θέματα της κοινωνίας. Βλέπετε στην Ελλάδα να αλλάζει η κατάσταση, βλέπετε να έχουμε εξελίξεις, όπως το λέμε, στην ορολογία της πολιτικής, πάμε για εκλογές, τι βλέπετε? Ναι, πάμε για εκλογές και νομίζω ότι στο τέλος έχουν καταλάβει οι Έλληνες ότι πρέπει να κοιτάξουν και το προσωπικό τους ενδιαφέρον, ότι δεν πρέπει να κοιτάξουν το ενδιαφέρον κάποιον άλλον, πρέπει να προσπαθήσουν να επιλέξουν τον άνθρωπο που θα δουλεύει για εκείνον, όχι για κάποιο όραμα ή για κάποια εταιρεία, γιατί η εταιρεία δεν δουλεύει για εμάς. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι σύντομα θα έχουμε αλλαγή στην Ελλάδα, πώς το... Ναι, θα έχουμε αλλαγή στην Ελλάδα. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, μου φαίνεται ότι σιγά σιγά θα αλλάξει και η Ευρώπη μέσα από αυτό. Κυρία Κούνεβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι. Να είστε καλά. Γεια σας, να είστε καλά.